Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε, πώς τα λιμάνια πλέον από μια εποχή που απλώς συνέδεαν δύο σημεία για τις μεταφορές, πλέον αποτελούν και ενεργειακούς κόμβους. Αυτό είναι μια πρόκληση και για την Κρήτη. Απανθρακοποίηση και πράσινη μετάβαση στις λιμενικές υποδομές και θαλάσσιες μεταφορές. Δύο στόχοι που οι αρχές στην Ελλάδα και την Κρήτη ειδικότερα εργάζονται για την επίτευξή τους έως το 2050, όπως ορίζει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ένα από τα πράσινα καύσιμα που εξετάζεται για καθαρή ενέργεια είναι και το υδρογόνο, που όμως, όπως ανέφερε και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, είναι δύσκολο. Πρώτον, έχει θέμα κόστους. Ευτυχώς, τώρα που μπαίνουν οι ανανεώσιμες πηγές που είναι πιο προσιτή η ενέργεια, δεν θα έλεγα πιο φτηνή, είναι και πιο φτηνή ενδεχομένως, αλλά είναι πιο προσιτή, θα είναι πιο εύκολη η παραγωγή του. Πρέπει όμως να λυθούν τα θέματα της αποθήκευσης και της μεταφοράς. Στα μεγάλα μεταφορικά μέσα όπως είναι τα σκάφη, ενδεχομένως είναι πιο εύκολο να παράγεται και να χρησιμοποιείται επιτόπου στο καράβι. Δεν μπορεί να μεταφέρεται με έναν αγωγό, άρα θα πρέπει οι τεχνολογίες αυτές να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι τρέχουν. Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα υπάρχει σαφής πρόβλεψη για ένταξη του πράσινου υδρογόνου στον ενεργειακό χάρτη της χώρας μας. Παράλληλα, οι εξελίξεις τρέχουν μαζί με τις επενδύσεις οι οποίες στηρίζονται σε γενναίες επιδοτήσεις. Θα υπάρχουν δύο διαφορετικές χρηματοδοτήσεις. Ήδη πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ την τρέχουσα προγραμματική περίοδο επενδύονται ειδικά στους νησιωτικούς λιμένες. Είναι μια διαπραγμάτευση που έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Το ζήτημα είναι οι επενδύσεις που έρχονται και είναι αρκετά σημαντικές στο κομμάτι των εναλλακτικών καυσίμων και του υδρογόνου μεταξύ άλλων, πώς αυτές θα συσχετιστούν στα λιμάνια. Αυτό είναι το σημαντικό και αν κάτι έχουμε σαν συγκριτικό πλεονέκτημα εδώ στην Κρήτη, η ύπαρξη ερευνητικών και πανεπιστημιακών τμήματων που έρχονται να παρουσιάσουν καινοτομίες πάρα πολύ σημαντικές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο Ηράκλειο σήμερα και αύριο πραγματοποιούνται οι μερίδες από την περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τη διάσκεψη περιφερειακών παράκτιων περιοχών που αφορούν στην ασφάλεια και την προοπτική ανάπτυξη των λιμανιών του νησιού, με απότερο στόχο αυτά να γίνουν πιο φιλικά στο περιβάλλον. Το Υπουργείο Ναυτιλίας εντείνει τις προσπάθειές του για εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη επενδύονται πάρα πολλά χρήματα από πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης με πρωτοβουλία του Υπουργείου στις λιμενικές υποδομές. Όμως, αυτό που πρέπει να δούμε και αυτό που εξετάζει η εκδήλωση σήμερα και η συζήτηση είναι αυτό το οποίο έρχεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα εναλλακτικά καύσιμα, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πρόκληση αυτή για περισσότερους πόρους, πιο στοχευμένους, για να κάνουμε πράσινα τα λιμάνια. Προσπαθούμε να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης, να παραδειγματιστούμε και να εφαρμόσουμε τα καλύτερα για τον τόπο μας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προσπάθειας που γίνεται σε όλη την Ευρώπη, η περιφέρεια Κρήτης είναι εδώ και ασχολείται και με το ένα κομμάτι των μεταφορών, αλλά και με την ενεργειακή μετάβαση, με τα καινούργια δεδομένα που πρέπει να εξεταστούν για τα επόμενα χρόνια. Η CRPM, ή τη Διάσκεψη Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών, είναι ο δραστήριος οργανισμός των 150 παραθαλάσσιων, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιφερειών της Ευρώπης, στον οποίο η Κρήτη συμμετέχει ενεργά από το 1981 και σήμερα διατηρεί την Αντιπροεδρία Μεταφορών.